Μιλάει ο Πρωθυπουργός. Πάμε, πάμε. Από σχεδόν 16 μήνες αναμέτρησης με τον κορονοϊό, η χώρα μας φαίνεται να κερδίζει τη μάχη, μένοντας πάντα σε επιφυλακή, σταδιακά έρονται οι περιορισμοί. Και καθώς, όπως είδαμε και στα σχετικά διαγράμματα, οι εμβολιασμοί απλώνονται όλο και πιο πολύ, η οικονομική και κοινωνική ζωή επιστρέφει ξανά στους κανονικούς της ρυθμούς. Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση στήριξε πρώτα απ' όλα το σύστημα υγείας, αλλά ταυτόχρονα και τους εργαζόμενους, αλλά και τις επιχειρήσεις. Και πράγματι ένα πολύπλευρο πρόγραμμα, το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, κράτησε όρθιο τον παραγωγικό ιστό της Ελλάδος. Το αποδεικνύει το γεγονός ότι η ύφεση συγκρατήθηκε, ήδη έχουμε σταθερή ανάπτυξη. Έχει έρθει όμως η ώρα η πολιτεία να επιβραβεύσει και την προσπάθεια μιας κατηγορίας πολιτών που δοκιμάστηκε ιδιαίτερα αυτούς τους 16 μήνες. Και αναφέρομαι στους περίπου 940.000 νέους μας από 18 έως 25 ετών. Είναι τα παιδιά που επί τόσους μήνες είδαν τις σπουδές τους να αναστατώνονται, είδαν τους φίλους τους να απομακρύνονται, τα ταξίδια, τη διασκέδαση, ουσιαστικά να χάνονται. Από σήμερα λοιπόν, στους νέους μας ανοίγεται ένα ακόμα παράθυρο ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο τους. Με την πρώτη δόση του εμβολίου τους θα αποκτούν αυτόματα μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ. Αυτή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, θα καλύπτει εισιτήρια για ταξίδια, έξοδα για ξενοδοχεία, αλλά και την είσοδο σε χώρους πολιτισμού, σε συναυλίες, σε σινεμά, σε θέατρα, σε μουσεία. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή. Η κάρτα θα δημιουργείται αυτόματα με τον ΆΜΚΑ του κάθε νέου που θα έχει εμβολιαστεί μέσα στο 2021. Αφορά δηλαδή όλους τους νέους μας που έχουν ήδη εμβολιαστεί και όσους θα εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής. Η κάρτα αυτή θα έχει προπληρωθεί από το κράτος και θα εξαντλείται σταδιακά ανάλογα με τη χρήση της μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό ή μέσω μιας ειδικής βεβαίωσης για τους λίγους νέους μας που μπορεί να μην διαθέτουν έξυπνη συσκευή, έξυπνο τηλέφωνο. Αξιοποιώντας αυτό το νέο ψηφιακό πορτοφόλι, οι κάτοχοι θα μπορούν να κάνουν πιο άνετες διακοπές είτε να χαλαρώσουν σε φόρους πολιτισμού και διασκέδασης. Πρόκειται, όπως είπα, για μία οφειλή προς την νεολαία. Ένα δώρο ευγνωμοσύνης, ιδίως μπροστά στο καλοκαίρι που έρχεται. Ένα ευχαριστώ για την υπομονή τους και την επιμονή τους. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένα κίνητρο για να εμβολιαστούν ειδικά οι νέοι, οι οποίοι από την φύση τους συμβάλλουν περισσότερο στην κινητικότητα. Και όσο αυτοί θα θωρακίζονται, τόσο η μετάδοση του ιού θα περιορίζεται. Και το τελευταίο αποκτά μια ξεχωριστή σημασία, ειδικά τώρα, που η σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας συγχρονίζεται με την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα. Είναι μια μετάλλαξη που ξέρουμε ότι μεταδίδεται πιο γρήγορα. Στοχεύει πρωτίστως όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά μας απειλεί όλους με μια νέα περιπέτεια το φθινόπωρο. Γιατί η γενική ανοσία περνά τελικά μέσα από την ανοσία του καθενός μας. Και μπορεί οι νεότεροι να πιστεύουν ότι οι ίδιοι είτε δεν θα νοσήσουν καθόλου, είτε θα νοσήσουν πιο ανώδυνα, όμως θα παραμένουν σιωπηλοί αναμεταδότες του ιού, βοηθώντας τον και να απλώνεται, αλλά και να μεταλλάσσεται. Είναι αυτοί λοιπόν που έχουν τη δυνατότητα να του βάλουν φρένο, πατώντας γκάζι για να φτάσουμε στο ποσοστό του θωρακισμένου πληθυσμού, να το φτάσουμε στο 70%, γιατί όχι και υψηλότερα. Με την ίδια πρωτοβουλία όμως που ανακοινώνουμε σήμερα, η κυβέρνηση διαθέτει πρόσθετους πόρους, πρόσθετα κεφάλαια, σε κλάδους που επίσης τα χρειάζονται. Στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στις μεταφορές.
είναι συνεπώς μια ενέργεια η οποία έχει πολλούς ευνοημένους. Γιατί ενώ στηρίζει την αγορά, ταυτόχρονα κατευθύνει και μέρος του δημόσιου πλούτου στη νέα γενιά της κοινωνίας. Τις λεπτομέρειες του μέτρου θα εξηγήσει σε λίγο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος και οργάνωσε την ηλεκτρονική υποδομή του. Στη συνέχεια, Υπουργοί Πολιτισμού και Τουρισμού, στις αρμοδιότητες των οποίων αναπτύσσονται και οι δράσεις που θα καλύπτονται από την κάρτα διευκόλυνσης των νέων από 18-25 χρονών. Εγώ απλά να τονίσω ότι και αυτή η κίνηση εντάσσεται στο σχέδιό μας για μια ομαλή μετάβαση στη μετά-COVID εποχή. Κρατάμε τη μάσκα όταν είμαστε πολλοί, όταν είμαστε μόνοι μας, κάνουμε το εμβόλιο. Και σύντομα, μάλιστα, οι εμβολιασμένοι θα κινούνται πιο άνετα σε κλειστούς χώρους, όπου η χωρητικότητα για αυτούς, για τους εμβολιασμένους δηλαδή, θα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Τις σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν για αυτό το θέμα τις αμέσως επόμενες μέρες. Κλείνω καλώντας τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας να χαρούν όσα τους προσφέρονται, να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν με ένα εμβόλιο, να ταξιδέψουν, να κινηθούν, να διασκεδάσουν, αλλά να συνδράμουν και με αυτόν τον τρόπο σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια που κάνουμε να αφήσουμε πίσω μας οριστικά και αμετάκλητα την μεγάλη αυτή περιπέτεια του κορονοϊού. Άλλωστε και η κάρτα για την οποία μιλάμε αντιπροσωπεύει το πιο βασικό τους γνώρισμα, γι' αυτό και θα ονομάζεται Freedom Pass ή καλύτερα στα ελληνικά κάρτα ελευθερίας. Και να δώσω τώρα τον λόγο στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης να μας μιλήσει. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, έχουμε ένα... Συγγνώμη. Αυτά παθαίνει κανείς άμα θέλει να αναλάβει ρόλο συντονιστή των οποίων... Οποίος εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του. Να δούμε ένα σχετικό βίντεο και να περάσουμε αμέσως μετά στον κύριο Πιερακάκη. Α, βγήκαμε, θα δούμε το βίντεο κι εμείς. Μάλιστα. Ας το δούμε, παιδιά, έχει ενδιαφέρον. Αντρέα μου, να το δούμε. Στους νέους ήταν ξεκάθαρο 18 με 25, μια πολύ εξαιρετική. Για 5 χρόνια το πάσα. 5 χρόνια. Και δίνω και 150 ευρώ. Θα σε πάρω μαζί, Αντρέα, να πάω. Εν τω μεταξύ, να πιω, όταν βγήκε ο Πρωθυπουργός, δεν πολύ κατάλαβα, επειδή δεν άκουσα την ηλικία και λέω, τι μας δίνει δωρεάν. Ναι. Δεν με πιάνει. Είναι μέχρι 25. Για 5 χρόνια δεν μας πιάνει, ρε παιδί μου. Είναι ένα κίνητρο για τα νέα παιδιά. Ναι, γιατί και ούτως ή άλλως καλύτερο είναι η ατάκα. Να τσιμπήσουν την ευκαιρία για να, και να τσιμπηθούν από το εμβόλιο. Όχι, μπράβο, τους βουλεύω. Αυτό ήταν ωραίο, να τσιμπήσουν την ευκαιρία. Για αυτό που κάνεις. Χαρητήρια. Λοιπόν.